Μάθαμε για τον κατώτατο μισθό. Τώρα ακούσαμε και για τον υποκατώτατο. Θέλω να ρωτήσω, τι προοπτική δημιουργείται για τις μισθολογικές απολαβές στη χώρα στην οποία η ανεργία καλπάζει στην Ευρωζώνη, συγκριτικά με τα στοιχεία των υπολείπων χωρών, αλλά και ποια προοπτική μπορεί να δημιουργηθεί αν έχουμε πολιτική, εσωτερική πολιτική αλλαγή στη χώρα. Καταρχάς, θα σας πω ότι για πρώτη φορά το τελευταίο τρίμηνο έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στη χώρα μας που δουλεύουν με ελαστικές μορφές εργασίας. Που σημαίνει ελαστικές μορφές εργασίας για να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, είναι μειωμένα ωράρια, ελαστικά ωράρια, όχι ολόκληρο μισθό κανονικά. Νομίζω οι περισσότεροι μας καταλαβαίνουν σίγουρα. Λέω, ότι κάποιος στην οικογένεια δεν υπάρχει δεν περίπτωση. Καταλαβαίνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Σκέβα, ότι ήδη αυτό συμβαίνει στη χώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που προβλέπεται να συμβεί είναι να πάμε να γίνουμε χειρότερα. Πώς θα σταματήσει αυτό μια πολιτική αλλαγή. Σας είπα και πριν, όταν μου είπαν για τα προβλήματα, για μένα η λύση είναι μία. Είναι το να δοθούν κίνητρα. Και τα κίνητρα δεν μπορεί να είναι ούτε χρήματα ζεστά στο χέρι, ούτε τίποτα. Είναι να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανασάνουν και να δουλέψουν. Αυτόματα λοιπόν να μπορέσουν να δώσουν δουλειές και να μπορέσει να ανοίξει πλέον η περίφημη αγορά. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και δυστυχώς η ιστορία όμως με τα τρίτα μνημόνια. Μην τα θυμηθούμε αυτά. Με το επερχόμενο τέταρτο πιθανόν μνημόνιο. Δεν δίνουν προοπτικές λύσεις αυτού του προβλήματος. Προοπτικές λύσεις αυτού του προβλήματος θα έδινε αν μπορούσε η χώρα να ξεφύγει από όλα αυτά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν ξέφυγε. Πείτε μου εσείς γιατί δεν ξέφυγε, κύριε Σκέβα. Ρητορικό το ερώτημα. Εδώ θέλω να σταθώ, κύριε Δερματζόπουλε. Θέλω να ενισχύσω να απαντήσω με ερώτηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τέταρτο, βλέπετε, το έχω βάλει στην ψυχολογία μου. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τα μνημόνια, θέλω να ρωτήσω. Ένα από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία βάζουν πολλές φορές στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι ότι στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια δεν έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ψηφίζουμε ένα μνημόνιο, έρχεται ένα δεύτερο, έρχεται ένα τρίτο και μέσα στις προϋποθέσεις του τρίτου είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν ελήφθησαν για παράδειγμα στο πρώτο. Γιατί πάσχουμε τόσο πολύ σε μεταρρυθμίσεις και τι θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που η χώρα μας έβαζε πραγματικά ένα ρεαλιστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και το υλοποιούσε. Θα ήταν αυτή η κίνηση ΜΑΤ που θα μας οδηγούσε στο δρόμο έξοδο από την κρίση. Καταρχάς, μιλήσατε και είπατε για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν κυρίως με δύο τομείς. Ο ένας είναι με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, το πώς λειτουργεί το κράτος και το πώς μπορεί αυτό το κράτος να δουλέψει με λιγότερα έξοδα και με καλύτερα αποτελέσματα απόδοση, που εδώ βλέπω ότι μία λογική στο ΣΥΡΙΖΑ η οποία λέει τι. Παράδειγμα, τιμάζεται ο ανασχηματισμός. Εν ώψη του ανασχηματισμού, τίμασαν τα προεδρικά διατάγματα όπου στείνουν καινούργια υπουργεία. Το στήσιμο των καινούριων υπουργείων αυτόματα μας βάζει καμία 23.000 θέσεις νέων συμβασιούχων, που γίνεται ένας πανικός, ξέρετε, έτσι. Η κατάσταση που ζει σήμερα η χώρα, δεν την καταλαβαίνουν όλοι, είναι ένας τρελός πανικός από συμβασιούχους. Θυμάμαι το 2004, όταν είχε αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, είχε βρει καμιά 200.000 εποχιακούς συμβασιούχους, προσωρινούς κτλ. Κάπου εκεί πάνε και αυτοί τώρα να το κάνουν το θέμα. Και να μην μπορείς να το λύσεις ποτέ. Ο άλλος τρόπος που μπορεί να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία είναι να προχωρήσουμε τις αποκρατικοποιήσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Και σας λέω ότι στα δύο χρόνια αυτά που περάσαν, τι έγινε. 14 αεροδρόμια είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, είχαν κλείσει τότε οι συμφωνίες, τα υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με 1.000 βάσανα, ο κύριος Σπίρτζης έκλαιγε και έλεγε με δάχρυα βάζω υπογραφή. Για τα 14 της Φράπορτ. Για τις 14 της Φράπορτ αεροδρόμια. Άρα λοιπόν, όταν ένας επενδυτής βλέπει έναν υπουργό να κλαίει και να του δίνει αυτό που θέλει να πάρει, καταλαβαίνει ότι δεν θέλει και να έρθει. Και το δεύτερο, η δεύτερη που έγινε ήταν η ιστορία της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου μία εβδομάδα πριν πάει στην Κίνα ο πρωθυπουργός, είχαμε τον υπουργό ναυτιλίας, τον καθήλυνα αρμόδιο για τα λιμάνια, να βγαίνει και να διώχνει τους Κινέζους. Λοιπόν, αυτά είναι ιδεολειψίες. Είναι θέατρα, είναι παιχνίδια, είναι αν θέλετε ένα κακής ποιότητας τσίρκο στο οποίο έχει έρθει σήμερα η χώρα μας. Κύριε Σκέβα, μας κυβερνούν κάποιοι τύποι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέραν, δεν θέλαν και δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν. Ιδιωτικοποίησης. Μεγάλο ζήτημα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα γιατί ξέρετε από ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που ανέλαβε εκ νέου
είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει να το προχωρήσει και ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Θα σας παρουσιάσω δύο οικονομικά δεδομένα. Αν κάνω λάθος, θα χαρώ να μου το πείτε και να το διευκρινίσουμε. Η κυβέρνηση περίμενε, βάσει τουλάχιστον όσων διαβάζαμε εμείς, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικοποίησεις. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως το είδα εγώ, ο αριθμός ο οποίος προβλέπεται για έσοδα είναι 437 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω στους τηλεθεατές μας χρήματα τα οποία θα πάνε κατά βάση στην αποπληρωμή του χρέους. Και ρωτώ, κύριε Δημοτζόπουλε. Και είναι στόχος αυτός, έτσι. Μα πείτε μου, τι πρακτικό ανταπόκρισμα έχουν 437 εκατομμύρια. Να σας πω 500, να σας πω 600, να τα ανεβάσω. Τι πρακτικό ανταπόκρισμα έχουν στο ζήτημα του χρέους. Σε ένα χρέος το οποίο γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Και, είναι, και τα 437 είναι στόχος. Σας ευχαριστώ θερμά. Γιατί ο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πετύχει. Ξέρετε, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Επειδή αναφερθήκατε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, ήμουν χρόνια στην Επιτροπή Οικονομικών, έκανα και πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή και μπορώ και διαβάζω και τα μικρά και τα λεπτά γράμματα του προϋπολογισμού. Ξέρετε, το γενικό συμπέρασμα αυτού του προϋπολογισμού τι λέει. Λέει ότι με τις καλύτερες και πιο ευίωνες προβλέψεις του θα φτάσουμε τώρα, μετά από 2 χρόνια. Ταλαιπωρίας, αιμορραγίας του ελληνικού λαού, εκεί που ήμασταν το Δεκέμβριο του 2014. Δηλαδή, μιλάμε για 2 χρόνια χαμένα, για 2 χρόνια που επιβάρυναν πολύ περισσότερο τον πολίτη. Και μην μου πείτε εμένα για νέα μέτρα ότι δεν θα μπουν, γιατί άκουσα την κυρία Γεωργοβασίλη σήμερα να λέει ότι ποια νέα μέτρα, λέει, δεν μπουν νέα μέτρα, αυτά ψηφιστήκαν. Τι λέτε, κυρία Γεωργοβασίλη, αυτά πότε ψηφιστήκαν? Ψηφίστηκαν πέρυσι. Ποιο τα ψήφισε, εσείς? Είπατε στην αρχή τη κουβέντα μα με το καλησπέρα ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος γιατί ξεκινάμε με ένα πετρέλαιο που πάει με 95 λεπτά το λίτρο. Και με αλλαγές στις κλιματικές ζώνες, μεγάλο ζήτημα. Αυτό πώς έγινε, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μόνο από την αύξηση της διεθνούς τιμής? Δεν έγινε αύξηση κατά 10 λεπτά του φόρου? Πότε μπήκε αυτός ο φόρος? Επειδή θα ισχύσει από τον χρόνο, δηλαδή δεν είναι και νέος φόρος? Επειδή θα ισχύσουν αυτοί οι νέοι φόροι, οι νέες ασφαλιστικές εισφορές, η νέα επιβάρυνση στις φορολογίες, επειδή θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου, δεν είναι νέος φόρος, επειδή ψηφίστηκε πέρυσι? Τι λογικές είναι αυτές? Πού απευθύνονται? Εγώ, κύριε Σκέφα, με εκπλήσει, ξέρετε ποιο πράγμα. Έχω συνηθίσει να βλέπω κυβερνήσεις προεκλογικά να λένε ψέματα. Πραγματικά είναι κανόνα στην Ελλάδα αυτό, για να εκλεγούν. Αυτοί έχουν ξεπεράσει τα πάντα. Και μετά τις εκλογές, πάλι ψέματα λένε. Και όταν πια βλέπουν ότι τα πράγματα ζορίζουν, γιατί τα βλέπουν τώρα, αρχίζουν να ψάχνουν ποιους παντού εχθρούς που τους καταδιώκουν, κέντρα διαπλοκής, να θυμούνται τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ποιοι? Αυτοί που τα υπηρέτησαν και τα υπηρετούν. Να θυμούνται την Βενεζουέλα, όπου οι όροι της διαβίωσης είναι πολύ καλύτεροι. Να θυμούνται ότι τα ιδεολογήματά τους. Και να ξεχνούν τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία σημερινή πραγματικότητα, κύριε Σκέφα, είναι τραγική. Έχουν βγει ποτέ στην κοινωνία τώρα, τελευταία? Εγώ τους έχω χάσει όλους. Να συζητήσουν με τον πολίτη, να δουν πώς τη βγάζει με 2 λόγια. Έχουν βγει να ρωτήσουν, να δουν γιατί έχει φτάσει στα 97 δισεκατομμύρια το χρέος του Σκέφα, του Δερμεντζόπουλου, απέναντι στο δημόσιο που δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους του. 97 δισεκατομμύρια. Και αν σκεφτείτε ότι περίπου 100 δισεκατομμύρια είναι και τα κόκκινα δάνεια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα χρέη των πολιτών απέναντι στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερα από το ΑΕΠ. Μιλάτε, ανοίξατε και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Πιστεύω ότι αν συζητήσουμε και γι' αυτό, θα χρειαστούμε και την εκπομπή της άλλης εβδομάδας, κύριε Ρηματζόπουλε. Τεράστιο θέμα και το ζήτημα των funds. Περιμένουμε εξελίξεις αυτό, γι' αυτό δεν θέλω να το θίξω και να το ρίξω στο τραπέζι της συζήτησης. Μιλήσατε και για το ζήτημα της διαπλοκής. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους μήνες, θα πω καλύτερα, απλά τις τελευταίες ημέρες κλιμακώθηκε όλες αυτές τις εξελίξεις γύρω από την συγκρότηση, τη στελέχωση ή όχι του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικό τον νόμο Παπά. Η πλευρά της κυβέρνησης κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που κυβέρνησαν πριν ως κόμματα διαπλοκής που δεν θέλουν να βάλουν τάξη σε ένα πεδίο ανομίας. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί την κυβέρνηση πως πήγε να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό πεδίο και μια δικαιοσύνη με τα δικά της δεδομένα. Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικώς, κύριε Υπουργέ? Η αλήθεια είναι πασιφανής. Και η αλήθεια είναι, όσο πιο απλά μπορεί να την πει κανείς, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να στήσει ένα δικό της μηχανισμό διαπλοκής, να στήσει ελεγχόμενα μέσα, ένα ελεγχόμενο τοπίο επικοινωνιακό, δεν της βγήκε και δεν της βγήκε γιατί ήταν πάρα πολύ χοντρό αυτό που πήγε να κάνει.
Και γιατί, αν θέλετε, τα βάλε και με τα μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλει με αυτού οι οποίοι έχουν την επικοινωνία. Και δεν τη βγήκε το παιχνίδι. Και η ιστορία που με καλογρίτσα, με τράπεζα τική, όλα αυτά ήταν επόμενο να συμβούν. Ξέρετε κάτι, κύριε Σκεύα, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει αυτό που το ξέρουν όλες οι κυβερνήσεις κάποιων λατινοαμερικανικών χωρών. Ελέγχεις το κράτος όταν ελέγχεις τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη, όταν ελέγχεις τη δικαιοσύνη, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Προσπάθησαν να αποδιαιτήσουν τη δικαιοσύνη. Προς τιμήν τους και με την απόφαση του ΣΤΕ, οι δικαστικοί έδειξαν ότι αντέχουν ακόμα τις οποιασδήποτε πιέσεις, γιατί υπήρξαν πιέσεις και χτυπήματα και κάτω από τη ζώνη. Αλίμονο αν σε μια χώρα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι υπό την εκάστοτε εξουσία. Τότε πλέον δεν έχουμε δημοκρατία. Τότε έχουμε επίφαση δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να σταματήσουν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν σαφέστατη. Υπάρχει ένα σύνταγμα που λέει τι. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο καθορίζονται από μια ανεξάρτητη αρχή. Το ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό το ΕΣΟΡΟΥ λοιπόν δεν πρέπει να τα αγγίζει κανείς.